Όχι, δεν μου άρεσε αυτά που είπε ο Βαγγέλης. Καθόλου δεν μου άρεσαν. Και διάβασα και μια κριτική του στην Athens Voice. Αυτό περιμένουμε. Εγώ τον εκτιμώ πάρα πολλά αυτά χρόνια και θέλω να ξέρετε ότι από του ανθρώπου με έχει στηρίξει πολύ και στα πρώτα μου βήματα και τον αγαπάω ξανά που μου έχει δώσει φανταστικές συμβουλές. Έγραψε ότι σε ένα κανάλι δεν μπορείς να βλέπεις διλήμματα και Κοκκινόπουλο. Τι σχέση συγκρίνει, συνέκρινε δύο άσχετα τελείως προϊόντα. Σε, με αφού είμαι εκεί το πρωί διαφορά. Να παίζουμε ντοκιμαντέρ, να παίζουμε Κοκκινόπουλο το πρωί. Εξαιρετικό ο Κοκκινόπουλος για το βράδυ, μια πρωινή εκπομπή που πρέπει να έχει μέσα και τον gossip της, πρέπει να έχει μέσα και το κοινωνικό, πρέπει να έχει μέσα και τις σχέσεις της και όλα και όλα και όλα. Είναι μια πρωινή εκπομπή, οπότε θεώρησα αυτή τη σύγκριση λίγο άτοπη και άδικη. Όπως και για έναν κύριο, γιατί ο Βαγγέλης πέρυσι είναι ένας κύριος και το έχει αποδείξει, δεν μου άρεσε αυτό που είπε. Ποια εκπομπή είστε από την καινούριου και θέλετε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ναι, ο κόσμος έχει επιλέξει και είμαι εδώ, παρόλο που έχω υαλουρονικό στα χείλη μου. Λοιπόν. Όμορφα. Αλλά μπορεί να έρθει η Αθηναίδα να κάνει το πρωινό για να φαίνεται και πιο πολύ. Παρόλο που γιατί η Αθηναίδα δεν έχει υαλουρονικό. Φιλιώστε, όλα καλά. Φιλιώστε. Πάμε εκεί που ήσουν χτες, Νίκο μου. Πάμε, ελάτε. Γιατί είχα τόσο καλή διάθεση, Θέμη. Δεν μου το είπατε κιόλας. Γιατί να μου το κάνετε αυτό, δεν πειράζει. Όχι, εγώ τα λέω όλα με τον κόσμο, δεν έχω. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από το ότι το λες η ίδια. Επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό αυτό. Οτιδήποτε, το οτιδήποτε, το θίγεις η ίδια. Και δόξα τω Θεώ και για να είναι το κανάλι και που μας πηγαίνει πολύ καλά. Πολύ σημαντικό. Και θα πάω ακόμα καλύτερα, γιατί είμαστε αγωνιστές όλοι εδώ. Κορίτσια. Είδαμε όμως μια.